Αγρότησες και αγρότες, φίλες και φίλοι, ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδέας και Νότιας Λεκάνης Βεγγορίτιδας στηρίζει κάθε αγώνα, κάθε κινητοποίηση αγροτών και λαϊκών στρωμάτων ανά το Πανελλήνιο. Είμαστε εδώ για να τους πούμε ότι θα συνεχίσουμε να παράγουμε. Είμαστε εδώ για να τους πούμε ότι αν δεν μπορούν να βοηθήσουν, τουλάχιστον να μην δημιουργούν προβλήματα στο πρωτογενή τομέα, να συνεχίζει ο κλάδος να παράγει για αυτή τη χώρα. Ζούμε σε μια ευλογημένη περιοχή όπου παράγουμε τα πάντα. Η κτηνοτροφία, τα φρούτα. Στη Δυτική Μακεδονία, το τελευταίο διάστημα, τα μήλα από την περιοχή της Ανατολικής Εορδέας τα μαζέψανε οι μεγάλοι εμπόροι και τα φαν με 15 έως 20 λεπτά ένα κιλό. Σήμερα διαπιστώνουμε εδώ τριγύρω στα Μανάβικα ότι η τιμή των μήλων είναι πάνω από 2 ευρώ. Είναι τόσο ανίκανοι που δεν μπορούν να ελέγξουν την εσχροκέρδεια αφενός μεν στη πλάτη του αγρότη που εμπόροι τα παίρνουν επάνθυνα αφετέρου στα λαϊκά στρώματα που αδυνατούν να έχουν τα απαραίτητα στο τραπέζι τους. Η Δυτική Μακεδονία κάποτε παρήγαγε το 75% και πλέον τα 100% της ενέργειας της ενδοχώρας. Σήμερα τα ποσοστά αυτά είναι μονοψήφια. Όταν εκείνα τα ποσοστά ήταν στο 70% που σκάβαμε το χώμα της Δυτικής Μακεδονίας και το κάναμε ενέργεια, ο αγρότης είχε μια σχετική φθηνή ενέργεια για να ποτίσει τα χωράφια του. Αναρωτιούνται σήμερα πώς θα μπορέσουμε να πληρώσουμε το αγροτικό μας ρεύμα. Μας λένε ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής που επιβλήθηκε στο αγροτικό τιμολόγιο έχει έκπτωση 80%. Είναι μεγάλο ψέμα. Το λένε αυτό για να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη και να πούνε τον κόσμο ότι παρέχουν φθηνή ενέργεια στους αγρότες. Ξέρετε πότε κάνουν την έκπτωση στο αγροτικό τιμολόγιο? Από τον Οκτώβριο και μετά, όταν δηλαδή οι γεωτρήσεις σταματάνε να αρδεύουν για να ποτίσουμε την ευλογημένη γη μας. Είμαστε εδώ για να τους πούμε ότι στις επόμενες εκλογές πρέπει όλοι μαζί να τους γυρίσουμε την πλάτη. Πρέπει όλοι μαζί να αντισταθούμε και να τους πούμε ότι εμείς θα συνεχίσουμε να παράγουμε. Αυτοί θα αφήσουν τις καρέκλες τους. Καλόν αγώνα, με αγώνες όλα κερδίζονται.